Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια 2 Με τη βροχή, στη λεωφόρο που δεν προχωρεί, συνήθως με παρηγορεί το ραδιόφωνο. Επτά το απόγευμα, εν πάση περιπτώσει, είμαι απολύτως συνεπής. Κάθισα πλάι στην κουβέρτα σας, με μια λεμόνι καραμέλα σας ξεγέλασα, και αμήχανος μυρικάζω τα 40 χρόνια μου. Ο γάμος, τα δύο παιδιά, το νέο σπίτι και ακόμη πίσω, πανεπιστήμιο, δικτατορία, νεανικά διάφορα και πάλι πριν, το επαρχιακό γυμνάσιο, τα μέσα του εξήντα. Αν γνώριζα από τότε πόσο φερέγγια ήταν τα αμέσως προσεχή, με αυτό το ήπιο σκηνικό να διακρίνεται στο βάθος, θα είχα ήσυχο σταθεί να πω το ρόλο μου. Θα κοίταζα ατάραχο το μέλλον, σαν θεατής που ξέρει εκ του ασφαλούς την έκβαση. Αυτό έχει συμβεί, ήθελα να σας πω. Κάποιος που ψηλαφώντας βάδισε στα σκοτεινά, φιλάργυρα συγκέντρωσε, μα έχει τα κέρδη του σε μια δαπανηρή αμφιβολία σπαταλήσει.